Δίνουμε λοιπόν αφορμές εμείς οι άνθρωποι, είτε με απροσεξίες, δεν προσέχουμε τις αισθήσεις μας, τα μάτια μας, τις αναστροφές μας, είτε με υπερήφανους λογισμούς, καυχόμεθα, επερώμεθα και επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κάνει κακό. Κάνεις ας πούμε προσευχή και σου έρχεται ένας λογισμός, «Α, κοίταξε τώρα εσύ έγινες σπουδαίος, δεν είσαι όπως οι άλλοι που δεν κάνουν προσευχή». Αν δεχτείς αυτό το λογισμό, δίνεις αφορμή στον διάβολο να σε πειράξει. Ακόμα και ένα λογισμό ή ένα λόγο μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι. Θυμάμαι ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπημένη. Κάποτε άρχισε ο άνδρας και έλεγε στη γυναίκα, «Θα σε χωρίσω». Και η γυναίκα έλεγε στον άνδρα, «Θα σε χωρίσω». Έτσι το έλεγαν, στα αστεία. Αλλά το εκμεταλλεύτηκε ο πειρασμός και δημιούργησε μια μικρή δυσκολία και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Ούτε τα παιδιά του σκέφτονταν ούτε τίποτε. Βλέπετε, πήρε δικαίωμα ο διάβολος από μια άπρεπη κουβέντα. Έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέας, «Ποτέ δεν θα λέτε αυτή την κουβέντα στα ανδρόγυνα. Ο άνδρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άνδρα. Θα σε χωρίσω. Απαγορεύεται να λες αυτή την κουβέντα. Ούτε για αστείο». Και άλλα πράγματα που τα λένε για αστείο ή κάνουν για αστείο, όπως λέγαμε για την καφεμαντία, για πλάκα λένε να πούμε τον καφέ. Δεν είναι πλάκα. Ο διάβολος παίρνει δικαιώματα από αυτά. Ή για πλάκα βρίζουν. Δυστυχώς. Αντί να πούνε το όνομα ένα στο άλλο, το βρίζουν, το ξέρετε. Πώς γίνεται σήμερα, δυστυχώς. Και αυτό δίνει μεγάλα δικαιώματα στον πειρασμό. Και ο άλλος λέει, φιλικά το κάνω. Τι θα πει φιλικά? Φιλικά να βρίζεις τον άλλον, να απαξιώνεις την εικόνα του Θεού στον άλλον. Ή αυτό που κάνουν στα μωρά, το φτύσιμο. Φτού να μην μας καθείς. Δεν το κάνουνε. Λοιπόν, να βάλετε μια ταμπέλα στο καλαθάκι του μωρού, απαγορεύεται το πτύσιμο. Γιατί, ναι, μου λέει μια μητέρα, δεν τους προλαβαίνω, λέει. Μόνο που βλέπω το μωρό, το φτύνουνε. Μα όταν φτύνεις το μωρό, τι φτύνεις? Την εικόνα του Χριστού φτύνεις. Το μωρό είναι εικόνα. Μπορείς να φτύνεις μια εικόνα? Επιτρέπεται να φτύνεις μια εικόνα? Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Προσβάλλεις τον Θεό δηλαδή. Ευτυχώς βρέθηκε ένας πνευματικός για αυτούς που λέγανε θα σε χωρίσουν και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν και τους μίλησε. «Για αυτή τη χαζομάρα θα χωρίσετε», τους είπε. Και έτσι συνήθω. Γιατί δεν υπήρχε λόγος. Αλλά βλέπετε πώς προχωράει ο διάβολος και από ένα μικρό λάθος πας σε ένα πολύ μεγάλο τραγικό γεγονός. Και μέχρι και φόνο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος από ένα ελάχιστο, από ένα τίποτα. Και πολλοί φόνοι και πολλά διαζύγια γίνονται από ένα τίποτα. Αν ένας άνθρωπος λοξοδρομήσει από τις εντολές του Θεού, τον πολεμούν μετά τα πάθη. Αν φύγεις από το καλό, πας στο κακό. Φεύγεις από το φως, πας στο σκοτάδι. Φεύγεις από τη ζωή, πας στο θάνατο. Δεν έχει να μένεις μετέωρος. Πού? Ή θα είσαι στο Θεό ή θα είσαι στον πονηρό. Αν αφήσει κανείς τα πάθη λοιπόν να τον πολεμούν, δεν χρειάζεται διάβολος για να τον πολεμήσει, τον πολεμάνε τα πάθη του. Αν αρχίσει να ικανοποιεί δηλαδή τις ορέξεις του, τις αρχικές για παράδειγμα, ή του θυμικού του, έτσι, ή αφήνεται να ρεβάζει με το λογισμό, να αφήνει τη φαντασία του αχαλήνωτη, δεν χρειάζεται διάβολος μετά. Μόνος του άνθρωπος καταστρέφει τον εαυτό του. Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνονται στη φαντασία και ζουν σε έναν κόσμο φανταστικό. Πολλές φορές αυτά που φαντάζονται τα θεωρούν πολύ πραγματικά και μπερδεύονται και δεν ξέρουν πού είναι τώρα. Τι ζουν στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μετά φυσικά ο διάβολος πολύ εύκολα πλανά αυτόν τον άνθρωπο. Η φαντασία είναι το όχημα των δαιμόνων. Αν αφήσει κανείς τα πάθη να τον πολεμούν, δεν χρειάζεται ο διάβολος να τον πολεμήσει. Και τα δαιμόνια έχουν ειδικότητα. Χτυπούν τον άνθρωπο, τάκ-τάκ, να του βρουν την πάθηση, την αδυναμία, για να τον πολεμήσουν.
θέλει προσοχή. Να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, τις αισθήσεις δηλαδή. Θυμηθείτε αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ανέβη λέει ο θάνατος δια των θηρίδων. Ανέβηκε στην ψυχή μας ο θάνατος μέσα από τις θηρίδες. Οι θηρίδες της ψυχής, οι πόρτες και τα παράθυρα είναι οι αισθήσεις. Αν πούμε ότι η ψυχή έτσι είναι ένα δωμάτιο, έχει πόρτες και παράθυρα. Πώς επικοινωνεί η ψυχή με τον κόσμο, τον εξωτερικό? Με τις αισθήσεις. Αν λοιπόν δεν προσέξει τις αισθήσεις σου, θα ανέβει ο εχθρός, ο διάβολος. Θα περάσει μέσα από αυτό που βλέπεις, μέσα από τα μάτια, από αυτό που ακούς, μέσα από τα αυτιά κλπ. Κλπ. Και ομολογούν οι δαίμονες έτσι, ότι σήμερα όλη η ανθρωπότητα έχει μολυνθεί με το διαδίκτυο. Με τα μάτια δηλαδή. Έτσι το λέει ο διάβολος και το καυχάται. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μην προσέξει κανείς και μέσα από το ίντερνετ να μολυνθεί. Να μπει ο εχθρός μέσα στην ψυχή του. Θέλει λοιπόν προσοχή να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, τις αισθήσεις, να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πειρασμό και μπαίνει από εκεί ο εχθρός. Εκεί είναι τα αδύνατα σημεία. Εάν αφήσεις έστω και μία σχισμία ανοιχτή, μπορεί να μπει και να σου κάνει ζημιά. Μην λες, δεν πειράζει, όλα τα άλλα τα προσέχω, ας έχω και κάτι που δεν προσέχω. Όχι, όλα πρέπει να τα προσέχεις. Δεν χρειάζεται να έχεις πολλές ανοιχτές τρύπες και μία να έχεις, από εκεί μπορεί να πει ο εχθρός. Ο διάβολος μπαίνει στον άνθρωπο όταν υπάρχει λάσπη στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν υπάρχει βρωμιά δηλαδή. Δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Όπως και οι μύγες έτσι δεν πλησιάζουν εκεί που είναι καθαρά το τραπέζι κλπ. Όπου υπάρχει βρωμιά, έρχονται. Άμα ξελασπωθεί η καρδιά, φεύγει ο εχθρός και έρχεται πάλι ο Χριστός. Λέγαμε και το πρωί, αν θέλεις να έχεις το Θεό κατοικητήριο, εγκάτοικο, να κατοικεί ο Θεός μέσα σου, καθάρισε την καρδιά σου. Και ο Κύριος είπε, μακάρι καθαρή την καρδιά, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, αυτοί θα δουν τον Θεό, αυτοί που καθαρίζουν την καρδιά. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο, από τη στιγμή που θα φροντίσεις να έχεις καθαρή καρδιά, να αγαπάς δηλαδή όλους τους ανθρώπους, να προσεύχεσαι συνεχώς, να έχεις αγαθούς λογισμούς, αγαθά συναισθήματα για όλους, αγαθές επιθυμίες, ο Θεός θα εισβάλλει ειρηνικά μέσα στην καρδιά σου, στην κυρίευση. Γιατί αν εσύ θέλεις μια φορά, ο Θεός θέλει άπειρες φορές να κατοικήσεις την καρδιά σου. Άμα ξελασπωθεί η καρδιά, φεύγει ο εχθρός και έρχεται ο Χριστός. Όπως το γουρούνι, όταν δεν βρει λάσπη, γουγουλίζει και φεύγει, έτσι και ο διάβολος. Δεν πλησιάζει στην καρδιά που δεν έχει βούρκο. Έρχεται από τη βρωμιά ο διάβολος.